έχουμε τη χαρά και την τιμή, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό της εκπομπής να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, τον κύριο Χρυσόστομο. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χαιρόμαστε πολύ. Χρόνια πολλά. Και σε εσάς και στους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Σας καλέσαμε σήμερα γιατί αυτός ο μήνας, ο μήνας Μάιος, είναι πολύ ιδιαίτερος για τη Μητρόπολη σας. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για τη σύναξη των Ευωαίων Αγίων, μια μεγάλη πανήγυρης για τη Μητρόπολη σας και ερχόμαστε στη γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Θα θέλατε έτσι να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για την πανήγυρη των Αγίων της Εύβοιας? Ναι, με πολύ χαρά. Θέλω να πω ότι αυτή η γιορτή καθιερώθηκε το 1970 από τον αείμνηστο προκάτοχό μου Μητροπολίτη Νικόλαο και ο σκοπός ήταν να τιμώνται όλοι εκείνοι οι Άγιοι οι οποίοι συνδέονται με την Εύβοια, είτε γιατί κατάγονται από την Εύβοια είτε γιατί έδρασαν και αγίασαν σε αυτόν τον τόπο. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός Αγίων από πληροφορίες που είχαμε από συναξάρια και άλλες πηγές. Ο Μητροπολίτης τότε εθεμελίωσε ναό στην Χαλκίδα, στην περιοχή της Λιανής Άμμου, ο οποίος αποπερατώθηκε στα χρόνια του διαδόχου του Μητροπολίτου και αμέσου προκατόχου μου και γεροντός μου του Χρυσοστόμου του Πρώτου, και εγκαινιάστηκε επί των ημερών της δικής μου ταπεινής αρχιερατείας. Ψάλλομαι ειδική ακολουθία, την οποία είχε συνθέσει ο αείμνηστος και μεγάλος υμνογράφος ο πατήρ Γεράσιμος Μητραγιανανίτης, και όλος ο κόσμος χαίρεται διότι έχει καθιερωθεί αυτή η γιορτή να είναι και γιορτή των εργαζομένων στο Δήμο των Χαλκιδαίων. Μάλιστα. Και φέτος καλέσαμε την πανήγυρη, είχαμε προεξάρχοντα τον Σεβασμιότατο Άγιο Καριστίας, κύριο Σεραφείμ, και συλλειτουργώ τον Σεβασμιότατο Συσανίου και Σχιατίστης κύριο Παύλο, ο οποίος ως γνωστόν κατάγεται και από τη Χαλκίδα, χωροστάτησε και μίλησε στον Εσπερινό, και την ίδια μέρα είχαμε και την πανήγυρη της Ευρέσεως της Παναγίας της Γοργοϊπικό στην ομώνυμη Μονή, στην οποία πανήγυρη προεξήρχε ο πνευματικός του μοναστηριού, ο Σεβασμιότατος Άγιος Κορίνθου κύριος Διονύσιος. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για την πανήγυρη του Αγίου Ιωάννου, που είναι απόψε ο Εσπερινός, και αύριο το πρωί η Θεία Λειτουργία με την Λιτανία του Ιερού Σκηνώματος, στην οποία βέβαια προσέρχονται αναρρύθμιτοι προσκυνητές. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί και πολλοί άνθρωποι ανεβαίνουν στο Προκόπι, απόσταση 55 χιλιόμετρων από τη Χαλκίδα, αλλά και από τη Βόρεια Εύβοια, από την άλλη πλευρά πάλι κατεβαίνουν στο Προκόπι άνθρωποι και κυρίως νέα παιδιά με τα πόδια. Με προλάβατε. Ναι. Ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί και φέτος η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, με την ευλογία σας, αναλαμβάνει να οργανώσει έτσι αυτή την πορεία. Και είναι ένα πολύ όμορφο έθιμο που τηρείται μέχρι τις μέρες μας. Και αυτό που είπατε, ότι κυρίως είναι οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί δεν το κάνουν τα παιδιά για σωματική γυμνασία και άσκηση. Δεν λένε δηλαδή πάμε να περπατήσουμε σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον, που όντως είναι παραδεισένιο αυτή την εποχή, κατά πράσινο όλο, αλλά λένε πάμε να περπατήσουμε για τον Άγιο. Ναι. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Θυμάμαι
το 1999, γιατί περίπου αυτά τα χρόνια από τότε άρχισαν, λίγο πριν από το 1995 και μετά, που είχε έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, αλλά και στη συνέχεια το 2011 που είχε έρθει ο νυν Αρχιεπίσκοπός μας ο Ιερώνυμος, πόσο πολλοί είχαν συγκινηθεί που έβλεπαν όλον αυτόν τον κόσμο να ανεβαίνει με τα πόδια και φτάνουν σχεδόν προς τα μεσάνυχτα. Όλη τη νύχτα γίνεται αγρυπνία στο ιερό προσκύνημα και οι άνθρωποι κοινωνούν και όσοι έχουν κουράγια κάθονται και στη λιτανεία και οι υπόλοιποι επιστρέφουν. Φέτος η Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης μας, ο κύριος Φάνης ο Σπανός, μαζί με τους συνεργάτες του, είχαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν καλύτερα τα πράγματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτοί που ανεβαίνουν πεζοί, γιατί το αποτολμούν και μεγαλύτεροι στην ηλικία, ναι, και χρειάζονται και μια υποστήριξη. Βέβαια. Γιατί μπορεί μερικοί να μην έχουν υπολογίσει καλά τις δυνάμεις τους, και έτσι λοιπόν θα υπάρχει και αυτοκίνητο συνοδευτικό, υπάρχουν σταθμοί αναψυχής όπου θα πιούν λίγο νεράκι, θα ενισχυθούν και στη συνέχεια πάλι θα συνεχίσουν μέχρι το Προκόπιο. Σεβασμιότατε. Έχουμε... Ναι. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Απλά, ξέρετε, ενώ μιλάτε, σκεφτόμουν ότι ο Άγιος Ιάννης ο Ρώσος, επιτρέψτε μου έτσι να πω, ότι είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μας Αγίους. Ναι. Πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν έχουν έρθει ούτε μία φορά στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου. Είτε ως μαθητές με τα σχολεία, είτε μεγαλώνοντας. Και ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, δεν ξέρω, είναι ότι είναι νέος, το μαρτύριό του, ότι σώζεται το σώμα του, πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Νομίζω ότι είναι όλα αυτά μαζί που είπατε, γιατί και είναι ένας πολύ πονεμένος Άγιος. Η υμνολογία τον χαρακτηρίζει ως νέο Ιώβ. Μιλάει για την ομολογία του, εξού και το όνομά του, Ιωάννης ο ομολογητής. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και συνταρακτικό συνάμα ένας νέος άνθρωπος που υπηρετεί την πατρίδα του στρατιώτης να βρεθεί ξαφνικά εχμάλωτος, να πουληθεί ως δούλος και να μην θελήσει να ανταλλάξει την ελευθερία του με την πίστη του. Δηλαδή, ναι, από τότε που έφυγε από το σπίτι του, από τους γονείς του, από την οικογένειά του για να πάει στρατιώτης, δεν τον ξανάδει ο τόπος του. Και είναι πολύ συγκινητικό όταν σκέφτεται κανείς, όχι με ρομαντική διάθεση, αλλά με την σκληρότητα που έχει αυτός ο τρόπος της ζωής, αλλά από την άλλη μεριά κάθε τι το πικρό που γίνεται για την αγάπη του Χριστού έχει μια μυστική γλυκύτητα την οποία την νιώθει αυτός που ασκείται, που υφίσταται το μαρτύριο, και πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να το κατανοήσουν αυτό, να καταλάβουν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, να ζει καταδικασμένος μέσα σε ένα στάβλο μαζί με τα ζώα. Εμείς καμιά φορά νευριασμένοι ή αρνητικώς φορτισμένοι για κάποιον άνθρωπο, μπορούμε να το πούμε ζώων, ξέρω, και τα λοιπά, ή να μας πει κάποιος, και αισθανόμαστε πολύ άσχημα. Το γεγονός ότι τον είχαν μαζί με τα ζώα σημαίνει ότι κάπως έτσι τον θεωρούσαν. Κι όμως αυτές οι φοβερές συνθήκες διαβιώσεως δεν τον εμπόδισαν να λατρεύει το Θεό και να κάνει το στάβλο εκκλησία, να κάνει τις νηστείες του, τις αγρυπνίες του, να κοινωνεί κάθε εβδομάδα, και όχι μόνο, αλλά να αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Εκεί το περιβάλλον ήταν εχθρικό και όλοι τον γιουχάρανε και τον εχλέβαζαν γιατί ήταν χριστιανός και δούλος.
και ακόμη να αγαπάει και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι τον είχαν καταδικάσει σε αυτή την κατάσταση. Του είχαν στερήσει την ελευθερία και τον είχαν τόσο πολύ υποτιμήσει και υποβιβάσει. Φαίνεται ότι ο ίδιος ήταν πολύ απλός άνθρωπος και τα δεχόταν όλα αυτά με υπομονή και καρτερία και αγάπη, και γι' αυτό τον αξίωσε ο Θεός ακόμη και όταν ευρίσκεται στη ζωή να κάνει θαύματα. Μάλιστα. Και λέγω συχνά στους προσκυνητάς που έρχονται με αγκαλιές με λουλούδια και τα αφήνουν στο λείψανό του, ότι αυτό το λείψανο το οποίο οι άνθρωποι με την άγνοιά τους ουγαρίδασε τι επίησαν, τον είχαν μέσα στις κοπριές και στις βρωμιές. Ο Θεός πρώτα τον εδόξασε με το να μείνει το σώμα του άφθαρτο, να εκπέμπει χάρη πολύ, να σκορπίζει ευωδία, την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και της χάριτος του Θεού, αλλά και να δέχεται εκ μέρους των ανθρώπων τόσα λουλούδια που δεν τα έχω δει ποτέ σε τιμές άλλων Αγίων. Μάλιστα αυτήν την ημέρα, την ώρα που κάνουμε λιτανία, μπορεί να έχει ζέστη, μπορεί ο ήλιος να λάμπει, αλλά λέγω ότι στο Προκόπη βρέχει, γιατί βρέχει τριαντάφυλλα οι άνθρωποι, μαδάνε όλες τις τριαντάφυλλες και ανεβαίνουν στα μπαλκόνια, και την ώρα που περνάει ο Άγιος γεμίζει ο τόπος. Κάτω ο δρόμος είναι στρωμένος, μιας ώρας διαδρομής δρόμος, στρωμένος με τριαντάφυλλα. Είναι όλα όσα είπατε, και το νερό της ηλικίας, και είναι πολύ κοντά στους ανθρώπους ο Άγιος, πάρα πολύ κοντά. Ακόμη και άνθρωποι, να μην θεωρηθούμε ότι είμαστε ρατσιστές, Θεός φυλάξει, οι οποίοι, ξέρω εγώ, ανήκουν σε μια ομάδα που τους λέμε γύφτους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο άνθρωποι από μας, οι μικρότερης αξίας άνθρωποι, τον θεωρούν δικό τους, επειδή ο Άγιος, λόγω του ότι τον έκαψαν και έχει αυτό το χρώμα, το μελαμψό, λέει ότι αυτός είναι δικός μας Άγιος. Εκεί να δείτε εκδηλώσεις αγάπης και τιμής εκ μέρους των συνανθρώπων μας αυτών. Σεβασμιότατε, προφανώς ένα προσκύνημα δεν αντικαθίσταται με τίποτε, αλλά να πούμε, επειδή ξέρετε, είναι πολλοί ακροατές μας που μπορεί να μας ακούν μέσω του διαδικτύου από το εξωτερικό. Ναι. Άλλοι ακροατές μας που να μην μπορούν να έρθουν στις εορταστικές εκδηλώσεις, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος θα είναι εκεί και μεταδίδει τον μεγάλο εσπερινό που θα τελεστεί σήμερα και αύριο την πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία, αλλά υπάρχει και μία άλλη δυνατότητα να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κυκλοφορεί το βιβλίο σας για τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, ενώ η Αποστολική Διακονία έχει δημιουργήσει και ένα ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα υπενθυμίζετε όλα αυτά και τα αναφέρετε. Την ώρα που αποπειράθηκα να σας διακόψω, ήθελα να πω για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας που θα μεταδώσει απόψε και αύριο τις σειρές ακολουθίες, και θα έχουν την δυνατότητα και μέσω αυτού και διαδικτυακά να μας παρακολουθήσουν οι άνθρωποι όπου και αν βρίσκονται, και να ευχαριστήσω και αυτή τη στιγμή και τον Αρχιεπίσκοπό μας τον κύριο Ιερώνυμο και τον Διευθυντή του Σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα και όλους τους εργαζομένους που με την ευλογία τους, την κούρασή τους και τα υπόλοιπα θα συμβάλλουν σε αυτή την αναμετάδοση. Αλλά δεν είχα σκοπό, δεν θυμήθηκα, δεν είχα στο μυαλό μου να πω όλα τα υπόλοιπα τα οποία εσείς είπατε, και θέλω να σταθώ και στην δημιουργία αυτού του πολύ ωραίου ντοκιμαντέρ που ήταν πρωτοβουλία του Θεοφιλεστάτου Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας, του εκ Χαλκίδος καταγωμένου, του αγαπητού μου αδελφού
του Επισκόπου Αγαθαγγέλου και μάλιστα ο ίδιος με τους συνεργάτες του στην Αποστολική Διακονία, προς τους οποίους απευθύνω ευχαριστίες και ευχές, εγκαρδίες, παρουσίασαν αυτό το σπουδαίο κατόρθωμα, το σπουδαίο έργο πέρυσι στην Αθήνα και ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ακόμη να πούμε ότι και ο τηλεοπτικός σταθμός του 4Ε θα μαγνητοσκοπήσει την Πανήγυρη και στον Ισπερινό απόψε και αύριο στη Θεία Λειτουργία και θα τα προβάλλει την επομένη ημέρα, όχι απευθείας. Μάλιστα. Οπότε θα έχουν υπάρχει τη δυνατότητα, και αυτή η δυνατότητα. Ναι, να παρακολουθήσουν όσοι πιάνουν αυτό το σταθμό και τον παρακολουθούν και τηλεοπτικά την Πανήγυρη. Ο Άγιος θέλει τους ανθρώπους να τον επισκέπτονται και θέλει να βρίσκονται στη μνήμη του. Και τώρα μου έρχεται στο νου, αν δεν καταχρώ με το χρόνο βεβαίως, σας, βεβαίως, σας ακούμε. Να πω ένα θαύμα, ότι κάποτε ο Άγιος είχε ευεργετήσει έναν πιστό άνθρωπο που τον παρακάλεσε για τη διευθέτηση μιας υποθέσεώς του και του είχε υποσχεθεί ότι κάθε χρόνο στη γιορτή του θα πηγαίνει στο Προκόπη για να χαίρεται μαζί και να επισκέπτεται τον εορτάζοντα Άγιο. Κάποια στιγμή όμως φαίνεται ότι κάποια χρονιά ξέχασε ότι ήταν η πανήγυρη του Αγίου και βγήκε στην Αθήνα στην καθημερινότητά του να κάνει τις δουλειές του και τα υπόλοιπα. Ενώ λοιπόν ευρίσκεται στη στάση και περίμενε το λεωφορείο, άκουσε δίπλα του μία φωνή που του είπε «Έτσι ξεχνάμε τους φίλους». Εκείνος γύρισε το κεφάλι του να δει ποιος ήταν ο άνθρωπος που του είπε τη φράση που ακούσατε και δεν είδε κανέναν απολύτως. Συγκλονίστηκε, τρόμαξε, φοβήθηκε, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τι ήταν αυτό και όταν επέστρεψε στο σπίτι του προβληματισμένος, κοίταξε στο ημερολόγιο και είδε ότι ήταν η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Τους θέλει λοιπόν τους προσκυνητές και τους υποδέχεται ως καλός οικοδεσπότης, γιατί μπορεί να έχουμε διοικητικά συμβούλια, μπορεί να είναι δεσπότης πρόεδρος, μπορεί να είναι ιερείς εκεί πέρα και όλο το προσωπικό που άνθρωποι που εκδαπανώνται για τη δόξα του Θεού και του Αγίου, αλλά όλοι μας πρέπει να έχουμε την συνείδηση ότι το αφεντικό, ο εστιάτορ, ο οικοδεσπότης είναι ο Άγιος Ιωάννης. Αυτός ανοίγει το σπίτι του, αυτός ανοίγει την αγκαλιά του και μας υποδέχεται, αφαιρεί τους πόνους μας και πρεσβεύει στο Θεό για την εξομάλυνση όλων των ανιερών της ζωής και μας γεμίζει με ευλογία και χάρη, γι' αυτό επιστρέφουμε ανανεωμένοι. Είναι το γεγονός αυτής της εβδομάδας και για την τοπική εκκλησία αλλά και για όλους τους Ορθοδόξους η γιορτή που, όπως είπαμε, ενός Αγίου που τον αγαπάμε πολύ όλοι, τον Αγίου του Ρώσου. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχουν και αλλόπιστοι που έρχονται στον Άγιο Γιάννη. Έρχονται και από την Τουρκία άνθρωποι και από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας, με το οποίο έχει αδελφοποιηθεί ο Δήμος Μαντουδίου, στον οποίο ανήκει και το Προκόπι, το νέο Προκόπιο της Εύβοιας. Γιατί ο Άγιος, μεγαλόκαρδος όπως είναι ο Χριστός μας, ο αρχηγός της πίστεώς μας, έκαμε θαύματα και στους αλλοπίστους ακόμη, οι οποίοι προσέτρεχαν στη χάρη του. Και ένα θαύμα που έχει γίνει αιτία μαζί με το λαδάκι το αγιασμένο και τον αγιασμό που δίδομαι, να δίδομαι και ένα μνήμα, το οποίο είναι ίσο με το ύψος του Αγίου, προέρχεται
από θαύμα το οποίο έκανε ο Άγιος σε μία μουσουλμάνα, η οποία ήταν κατάκητη, ήταν παράλυτη, και την έβγαζαν τα παιδιά της το πρωί στην αυλή και συνήθως έγνεθε, πήγαιναν στις δουλειές τους και το βράδυ που επέστρεφαν στο σπίτι τους την έπαιρναν να την περιποιηθούν και να την αναβάλουν πάλι μέσα στο σπίτι. Της άφηναν δίπλα και το φαγάκι της και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή της παρουσιάστηκε ο Άγιος Ιωάννης και της είπε, τι κάνεις, λέει, δεν βλέπεις τι κάνω, εδώ είμαι καθυλωμένη. Και της είπε, κόψε ένα κομμάτι από το νήμα το οποίο φτιάχνεις γνέθοντας και το μέτρησε στο ύψος του και της το έδωσε, λέει, βάλ το αυτό, δέσε τη μέση σου με αυτό. Και η γυναίκα έγινε καλά, σηκώθηκε. Και όταν λοιπόν επέστρεψαν τα παιδιά, βρέθηκαν έκπληκτα μπροστά στο θαύμα του Αγίου. Αλλά και πόσα θαύματα γίνονται και δεν τα παίρνουμε είδηση. Και το κυριότερο είναι ότι οι άνθρωποι που είμαστε και φορτωμένοι από αμαρτίες, που πολλοί από εμάς είμαστε με αμφιβολίες, αρνητικά διακείμενοι, θυμωμένοι με το Θεό, με τους συνανθρώπους και τα υπόλοιπα, υφιστάμεθα μια εσωτερική αλλίωση, και μου φαίνεται ότι αυτά είναι ακόμα πιο μεγάλα και αξιοσημείωτα και άξια προβολής θαύματα, τα οποία όμως επειδή είναι εσωτερικά βιώματα του καθενός, δεν βγαίνουν πολύ εύκολα στην δημοσιότητα και δεν χρειάζεται κιόλα να βγουν. Μάλιστα. Γιατί η Εκκλησία και οι Άγιοι δεν είχαν ποτέ τους φανταστεί ότι θα απολάμβαναν τέτοια δημοσιότητα και τέτοια προβολή. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Επιτρέψτε μου όμως, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί νομίζω ότι σας περιμένουν κάποια παιδάκια, κάποιο σχολείο σας περιμένει και σήμερα που έχει ζητήσει να σας δει και ξέρω ότι είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμά σας. Ναι. Θέλω κλείνοντας, σεβασμιότατε, δύο πράγματα να πούμε που αφορούν μια άλλη πτυχή της δραστηριότητας της τοπικής εκκλησίας, αν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε έτσι, την αγάπη και τη φιλανθρωπία προς όλους. Προσφέρατε φάρμακα στους πρόσφυγες της Ριτσόνας και να πούμε επίσης ότι 28 και 29 Μαΐου είναι μια άλλη εκδήλωση, έτσι, θα την έλεγα ότι είναι και στήριξη της τοπικής παραγωγής, γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη έχουν μεγάλη ανάγκη από στήριξη από όλους και το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ανάγκη να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω ότι γίνεται σε αυτή την εκδήλωση που θα γίνει 28 και 29 Μαΐου στο κτήμα Αβαντής, όσοι έρθουν, η είσοδος είναι ελεύθερη, με πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, υπάρχει έτσι και μια πρόσκληση να προσφέρουμε για την Τράπεζα Τροφίμων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει, νομίζω, και το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, αν εμείς, αν ο λαός του Θεού δεν προσφέρει, πώς θα βοηθηθούν όλοι οι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη. Αυτό πρέπει πάντοτε, Κατερίνα μου, και να το θυμόμαστε και να το προβάλλουμε και να το ομολογούμε. Ξέρετε, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, και το παρακολουθώ αυτό σε όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας μας, διάφοροι φορείς, κοινωνικές ομάδες, όταν κάνουν εκδηλώσεις συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της οικονομικής κρίσεως, να βοηθούν μέσω των εκδηλώσεων το έργο το φιλανθρωπικό το οποίο κάνει η κάθε τοπική εκκλησία. Και είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Πρόσφατα η Ιερά Σύνοδος συζήτησε στοιχεία από όλες τις Μητροπόλεις. Και δεν το κάνουμε αυτό για διαφημιστικούς λόγους, αλλά ο ίδιος ο λαός μας το ζητάει, γιατί θέλει να πληροφορείται, και είναι υποχρέωση
όλων των διαχειριστών των ξένων πραγμάτων, διότι ό,τι μας εμπιστεύεται ο λαός δεν είναι δικά μας, με την έννοια ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το κάθε ίδρυμα ή κάθε Μητρόπολης έχει τους σκοπούς για τους οποίους δέχεται τη βοήθεια και τη συνδρομή των ανθρώπων. Πρέπει οι σκοποί αυτοί να εκπληρώνονται και πρέπει όλοι να απολογούμεθα για το πώς διαχειριζόμαστε σε αυτή τη ζωή. Απολογούμαστε μόνοι μας, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, υποχρέωση εγώ τη θεωρώ, που και που ελεγχόμαστε και από το κράτος και από την Εκκλησία, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ελεγχθούμε ενώπιον όλης της Οικουμένης κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Οπότε είναι καλό να έχουμε κάνει αυτούς τους προληπτικούς ελέγχους και τους απολογισμούς, να μην βρεθούμε προ μεγάλων εκπλήξεων εν εκείνη τη ημέρα. Οι άνθρωποι λοιπόν λένε, θα μαζέψουμε τρόφιμα για την Τράπεζα Τροφίμων και Δημάτων, για το Φιλόπτωχο Ταμείο, το Ενωριακό, της Μητροπόλεως. Θα μαζέψουμε φάρμακα για το κοινωνικό φαρμακείο και το ιατρείο. Και υπάρχει μεγάλος αριθμός εθελοντών, πολύ μεγάλος αριθμός, οι οποίοι έρχονται και λένε, τι θέλετε να κάνω, όχι απλώς να σας φέρω κάτι, πού θέλετε να δουλέψω. Και επισκέπτονται στα σπίτια ανθρώπους που δεν έχουν κανένα να τους ανοίξει την πόρτα και πάνε στα νοσοκομεία, γιατροί, φαρμακοποιοί, όλοι με ωράριο, μέρες και ώρες ατελείωτες, να δουν ανθρώπους ενδεείς, να τους δώσουν τα φάρμακά τους. Είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και σχολεία κάνουν τέτοιες. Και είναι πολύ όμορφο, Σεβασμιότατε, όταν αυτό γίνεται έτσι μέσα από μια εκδήλωση, από μια γιορτή, χωρίς δηλαδή καμία μιζέρια, αλλά με τη χαρά που νιώθουμε. Και χωρίς υποχρέωση. Και χωρίς υποχρέωση, έτσι. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να προσέλθει χωρίς να καταβάλει εισιτήριο ή να φέρει κάτι, να δει μια εκδήλωση, να παρακολουθήσει, αλλά μπορεί όμως, αν θέλει και έχει τη δυνατότητα, γιατί μερικοί μπορεί να θέλουν και να μην έχουν και τη δυνατότητα, Σίγουρα. Να προσφέρει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Όλα μας είναι απαραίτητα και προς όλους οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Σεβασμιότατε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για γιατί μου δώσατε την δυνατότητα να μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη και έτσι πολύ ταπεινά αλλά και πολύ εγκάρδια να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους της γης αλλά και σε όσους μας ακούνε να έχουν την πρεσβεία και την ευλογία και τη στοργική αγάπη αυτού του μεγάλου Αγίου. Αν υπάρχουν άνθρωποι που για τον οποιοδήποτε λόγο και την εύλογη αιτία δεν μπορούν να έρθουν να τον προσκυνήσουν, να είναι βέβαιοι ότι αν το λαχταράει η καρδιά τους θα τους επισκεφθεί ο ίδιος ο Άγιος, γιατί συνεχίζει να είναι δούλος με άλλες παραμέτρους και με την ίδια όμως πάντοτε και αμύωτη αγάπη. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Χριστός Ανέστη, καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ. Αυτή την Τετάρτη η Ορθόδοξη Αλήθεια κυκλοφορεί με ένα μοναδικό αφιέρωμα στην άλωση της πόλης και τρεις μεγάλες προσφορές.